δίπλα μου. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς σε βρίσκω. Να πω έτσι, στέλεχος και με ιστορική διαδρομή στο ΠΑΣΟΚ. Έχετε μείνει στο ΠΑΣΟΚ. Όχι γιατί δεν είχατε προτάσεις να φύγετε από το ΠΑΣΟΚ. Όχι, τα σημειώνω εγώ για να ξέρει ο κόσμος. Και πάμε τώρα στο ζουμί της ιστορίας, διότι μετά το αποτέλεσμα, το οποίο ήταν πάρα πολύ κακό για την κυβέρνηση, δεν ήταν το καλύτερο για το ΣΥΡΙΖΑ, η μεγάλη φασαρία έρχεται από εσάς, που ποτέ δεν μας αφήνετε να βαρεθούμε. Ναι, νομίζω ότι αυτό το έχει το ΠΑΣΟΚ. Ποτέ δεν θα βαρεθεί ο κόσμος μαζί μας. Γιατί έχουμε πάρα πολύ ψηλούς στόχους, έχουμε πολύ μεγάλες φιλοδοξίες για το ίδιο μας το κόμμα, για τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Και δεν περιοριζόμαστε απλά και μόνο στο φιλομέτρημα ορισμένων ποσοστών, τα οποία σε καμία περίπτωση, δεδομένου των συνθηκών, δεν ανταποκρίνονται σε μια μελλοντική κυβερνησιμότητα όταν γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές. Αυτό λοιπόν το οποίο συνολικά όλοι μας θέλουμε στην προοδευτική παράταξη, και δεν αναφέρομαι μόνο στο ΠΑΣΟΚ αλλά και στον προοδευτικό κόσμο, είναι να διαμορφωθεί η αντιπρόταση, η πολιτική, η προγραμματική, η συγκρουσιακή, με τα μεγάλα συμφέροντα, για να μπορέσουμε να περάσουμε την επόμενη μέρα. Και νομίζω οι συγκρουσιακές καταστάσεις δεν θα ισχύουν ή δεν θα υπάρξουν μόνο στην Ελλάδα, αλλά βλέπουμε να γίνονται σε πολλές χώρες, όπως αυτή της Γαλλίας, μιας δημοκρατίας όπου πραγματικά δίνει ένα μεγάλο βηματισμό για το μέλλον τόσο της πολιτικής κατάστασης όσο και της ευρωπαϊκής. Κυρία Μπατζελέ, δεκτά. Εδώ όμως η φασαρία που ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ έχει όνομα επίθετο, λέγεται Νίκος Ανδρουλάκης, είναι ο εκλεγμένος πρόεδρός σας εδώ και 2,5 χρόνια περίπου. Από το 21, ναι. Έτσι. Ένας άνθρωπος ο οποίος στο δικό του απολογισμό λέει ότι εγώ πήρα ένα κόμμα στο 8 και το έχω στο 13, λέει ότι σε κάθε εκλογική μάχη κάτι τσιμπάμε, κάπως πάμε, και όπως απάντησε και στο Χάρη το Δούκα, επειδή έγραψε για συνεχόμενες ήττες ο Χάρης Δούκας, λέει δεν υπάρχουν συνεχόμενες ήττες, υπάρχουν νίκες. Και αναρωτιέμαι, αν γίνεται τόσο λάθος ή τέλος πάντων τόσο διαφορετική ανάγνωση. Δεν υπάρχει διαφορετική. Πώς μπορείτε να συμπορευτείτε τώρα? Προφανώς θα συμπορευτούμε. Έχουμε συμπορευτεί σε πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις. Το ΠΑΣΟΚ ήταν 4,5% όταν οι πολιτικές αντιπαραθέσεις ήταν πραγματικά πολιτικές και όχι οργανωτίστικες ή καθεστωτικές. Και όταν το ΠΑΣΟΚ διαλυόταν το 12 και σχηματιζόταν μεγάλοι άλλοι σχηματισμοί, οι οποίοι αποδόμησαν την κοινωνική και εκλογική βάση του ΠΑΣΟΚ. Και παρόλα αυτά όμως το DNA του ΠΑΣΟΚ παραμένει και θα συνεχιστεί. Άρα εμείς δεν τρομοκρατούμαστε σε αυτή την ιστορία, διότι έχουμε συνηθίσει. Από το συνηθίζω όμως, θέλω να διαφοροποιηθώ με τη λέξη φαγωμάρα. Φαγωμάρα δεν υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν πολιτικές συνεργασίες, υπάρχουν προβληματισμοί, όπου πρέπει να σας πω ότι και ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες όπου εξελίχθηκαν οι εκλογές, οι ευρωεκλογές, έχει πει το τι πρέπει να γίνει, το πώς πρέπει να πορευθούμε, αλλά και τα ποια ήταν τα προβλήματα. Αυτό το οποίο... Κυρία Μπατζελή, επιτρέψτε μου τη διακοπή. Επειδή παρακολούθησα έστω και με χρονοκαθυστέρηση τη συνέντευξη του κ. Κασελάκη στο γύρο του Κουβαρά. Μίλησε για τοξικότητα. Σήμερα βγήκε και απάντησε ο Κωνσταντινόπουλος. Όχι του κύριου Κασελάκη. Συγγνώμη, του κύριου Ανδρουλάκη. Παρακολούθησε για τις δύο, όπως καταλαβαίνετε. Και ευχαριστώ πολύ για την διόρθωση. Ειλικρινά. Λέω, μήπως εδόθηκε, δεν το παρακολουθήσαμε. Okay. Μιλάω για την συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη στο γύρο του Κουβαρά στην ΕΡΤ. Μίλησε για τοξικότητα. Μίλησε για διαγραφές. Και εσείς μου λέτε συνεργασίες κτλ. Όχι, δεν σας λέω. Σας λέω ποιο είναι το πνεύμα το οποίο πρέπει να κυριαρχήσει. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, σε αυτή τη συνέντευξη την οποία εσείς είπατε, στον κύριο Κουβαρά, είπε περί τοξικότητας, τείχοδιοκτισμού, ρεσάλτων. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να τα λάβω υπόψη μου. Πιστεύω ότι πρόκειται περί μιας πολιτικής κόπωσης, διότι σε καμία περίπτωση, και θα υπενθυμίσω ότι το Δημοκρατικό Κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, δεν κυβερνήθηκε ποτέ με ανθρώπους που έκαναν ρεσάλτο. Υπήρχαν δημοκρατικές διαδικασίες. Η τοξικότητα στο ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα όχι με την έννοια της διάλυσης του κόμματος, αλλά της δημιουργίας της μεγάλης παράταξης και του ουσιαστικού διαλόγου. Η τοξικότητα πιθανά για κάποιους είναι αλακάρτα, διότι δεν υπάρχουν. Υπάρχει περίπτωση δημιουργίας μεγάλης παράταξης σήμερα που μιλάμε. Δεν ξέρω, εκτός αν εννοείται σε ένα βάθος χρόνου. Προφανώς δεν πολύ μεγάλο χρόνο. Όχι πολύ μεγάλο. Ο στόχος μας είναι οι επόμενες εκλογές. Σε επόμενες εκλογές θα ξεκινήσετε από την τρίτη θέση.
Αφήστε το τώρα να το δούμε που θα αρχίσουμε. Σήμερα που μιλάμε την Τρίτη ξεκινάει. Αρχίζουμε την Τρίτη θέση και γι' αυτό το λόγο όλοι έχουμε την αγωνία να μην συνεχίσουμε να είμαστε την Τρίτη θέση. Διότι δικαιούμαστε να είμαστε μέσα σε εκείνους που θα διαμορφώσουν την προοδευτική παράταξη. Συνεπώς, διαγραφές. Πώς θα διαμορφωθεί είτε πριν αυτή, τον Ιούνιο, είτε μετά παράταξη. Τον Ιούνιο, δεν μπορεί να υπάρξουν όταν υπάρχει διάλογος. Κυρία Υπουργέ, παρακαλώ. Η προοδευτική παράταξη μπορεί να δημιουργηθεί μόνο από το ΠΑΣΟΚ? Προφανώς όχι. Θα σας υπενθυμίσω, επειδή στο Ινστιτούτο του κύριου Τσίπρα παρουσιάστηκε, ο κύριος Φανάρας έκανε μία ανάλυση όπου ήδη περίπου το 83% του κεντροαριστερού χώρου θέλουν μία μεγάλη ενιαία παράταξη και μάλιστα πάντα το 51%, επειδή το αναφέρετε, 53%, έδειξα για την κάρτα και εμένα μου κάνει εντύπωση, δηλαδή από όσα είδα από τη μέτρο του Φανερά για το Ινστιτούτο, ήταν αυτό που μου κάνει μεγαλύτερη εντύπωση. Μα είναι σημαντικό. Τα ποσοστά των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ συμπίπτουν στο 83. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Και μάλιστα πρέπει να σας πω, να μην το ξεχάσουμε, ότι υπήρχαν το μέρος της κοινωνίας που πριν λίγα χρόνια αυτή τη συνεργασία ή τη συνενετική διαδικασία δεν μπορούσαν να την αποδεχτούν λόγω της εποχής του 2012 και των συγκρουσιακών καταστάσεων. Βλέπουμε όμως ότι και ο χώρος του κέντρου, όπου θέλουμε να ευελπιστούμε ότι θα ενταχθεί σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, περίπου κατά τα 61% θέλει τη συνενετική διαδικασία. Έχοντας λοιπόν υπόψη μου αυτές τις τάσεις... Ποιο είναι το κέντρο, αν κάποιος σήμερα προσπαθήσει να το ορίσει κομματικά? Όχι, κομματικά δεν θα το ορίσω, θα το ορίσω κοινωνικά. Ενώ τους μικρομεσαίους, τους ελεύθερους επαγγελματίες... Ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, κάνετε πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Οι μικρομεσαίοι, οι μη προνομιούχοι παλαιότερα και οι νέοι νεόπτωχοι, οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί, έχουν γίνει από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, είναι εκείνα τα κοινωνικά στρώματα τα οποία εμπνέονται από τη σταθερότητα και πρέπει να τα πάρουμε πάλι κάτω από την ομπρέλα της προοδευτικής παράταξης. 2-3 ερωτήσεις. Προφανώς, μόνοι σας, όπως λέτε, δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρξει μια σύνθεση. Μόνο κανένας δεν το έχει πει. Εγώ δεν διαφωνώ, γιατί υπάρχει και το αυτονόητο. Δεν μπορείς να τσακώνεσαι με τη λογική. Όμως θέλω να ρωτήσω το εξής. Πιστεύετε ότι η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη είναι διευκολυντική προς αυτή την κατεύθυνση της σύνθεσης, πρώτον? Δεύτερον, είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να πάρει το τρίτο και να το πάει πρώτο? Άκουσα σήμερα μια ατάκα από ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Μου έκανε εντύπωση, τη ζήλεψα ραδιοφωνικά. Εδώ δεν κέρδισε τον Κασελάκη, θα κερδίσει το Μητσοτάκη. Και ρωτώ ευθέως την άποψή σας. Είναι ένας αρχηγός που μπορεί να έχει πάρα πολλές ικανότητες. Η ερώτηση είναι αν είναι αρχηγός για πρωτάθλημα. Δεν θα αναφερθώ στην ατάκα του κύριου Κωνσταντινόπουλου. Έχω μάθει να μην απαντώ με ατάκες. Θα σας πω όμως ότι αυτή τη στιγμή το ζητούμενο και αυτό που έχουμε θέσει εμείς ως προτεραιότητα στον διάλογο που θα γίνει Πολιτικό Συμβούλιο και Κεντρική Επιτροπή, να μπει νέα προγραμματική συμφωνία, νέος στόχος, σημειολογία απέναντι στην κοινωνία με τι πρόσημο πηγαίνουμε, και δεύτερον να μπει ξανά επικαιροποίηση της εντολής εμπιστοσύνης του Προέδρου, είτε ο ίδιος είτε νέο πολιτικό πρόσωπο, το οποίο θα μπορεί να συνδυάσει, να μπει σε διάλογο, πολιτικό διάλογο με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις ή τις παραγωγικές κοινωνικές τάξεις. Δεν μου απαντήσατε για τον Ανδρουλάκη. Θα σας απάντησα, εάν μπορεί, οποιοδήποτε θα το κάνει. Τώρα, ο κύριος Ανδρουλάκης μέχρι τώρα έχει δώσει ένα στίγμα ότι προσπαθεί να περιχαρακώσει τα όρια του ΠΑΣΟΚ. Ίσως αυτή ήταν η προτεραιότητα, δηλαδή να ορίσουμε τα όρια έτσι ώστε να μην υπάρχουν φυγόκεντρες δυνάμεις. Αυτό πιθανά απετεύχθη, αλλά δεν είναι ο απότερος σκοπός της δημοκρατικής παράταξης με στόχο την κυβέρνηση. Είναι ώρα για αλλαγή στην ηγεσία. Είναι ώρα για αλλαγή προγραμματικών συμφωνιών και αρχηγικής παρουσίας. Διότι ένα κόμμα σαν το ΠΑΣΟΚ πρέπει να έχει και δημοκρατικές εσωτερικές διαδικασίες και όχι καθεστωτικές. Θέλω να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Επειδή βλέπω τώρα γίνεται μια συζήτηση, όταν έκανε την πρόταση δυσπιστίας στο ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, είχατε τη στήριξη από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Άκουσα τον κύριο Κασελάκη προχτές και πρέπει να πω ότι έβαλε και μια ατζέντα συνεργασιών, ξεκινώντας για παράδειγμα από το νόμο περί ευθύνης υπουργών. Μιλάω για πράγματα τα οποία σας δίνουν τη δυνατότητα να υπάρξει συνεργασία.
Έχετε σκεφτεί αν όντως χάθηκε το καλοκαίρι το προηγούμενο μια μεγάλη ευκαιρία που υπήρχε απλή αναλογική κτλ. Γιατί τώρα κάνουμε εμείς αυτή τη συζήτηση, αλλά δεν υπάρχει απλή αναλογική. Υπάρχει ένα πολύ βαρύ μπόνους που πάει μόνο στο πρώτο κόμμα και δεν πάει καν σε συνασπισμό κομμάτων. Λοιπόν, θα απαντήσω στο πρώτο και μετά για το θέμα της απλής αναλογικής. Το θέμα των συνεργασιών εμείς πάντα το θέταμε, αλλά δεν μπορεί όμως ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Κασελάκης μέχρι πρότινος να μιλάμε με έναν τρόπο απαξιωτικό τόσο απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και στο ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Δεν θέλω να αναφέρω φράσεις. Αν εκπαιδεύοντας τον κύριο Κασελάκη έχει στρογγυλοποιήσει τον πολιτικό του λόγο και τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται ή προτίθεται να συνεργαστεί με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, εμείς μπορούμε να το αποδεχτούμε και να το συνεχίσουμε. Για ό,τι αφορά την απλή αναλογική, το ΠΑΣΟΚ είχε με σαφήνεια τονίσει ότι δεν θα το στήριζε και μάλιστα στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου, για να καταλάβετε ότι και ο Νίκος Ανδρουλάκης αλλά και το ΠΑΣΟΚ είχε συνθετική αντίληψη, είχε πει ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ έχουν τέτοια πλειοψηφία που μπορούν να γίνουν κυβέρνηση, ναι, θα συζητήσουν, αλλά χωρίς Ανδρουλάκη και χωρίς Μητσοτάκη ή χωρίς Τσίπρα, αλλά με μία τρίτη προσωπικότητα. Αυτό λοιπόν το ενδιάμεσο σύστημα, αυτό τον ενδιάμεσο τρόπο παρουσίας της συγκυβέρνησης, ενώ προοδευτικών παρατάξεων, το έχουμε θέσει από το μήνα Μάιο. Δεν είναι κάτι καινούριο. Συνεπώς, εμείς το είχαμε πει. Ο ΣΥΡΙΖΑ το είχε απορρίψει, διότι έπρεπε να πάρει 18% για να καταλάβει το πόσο μεγάλη συρρήκνωση είχε το πολιτικό εκλογικό αποτέλεσμα. Επιτρέψτε μου να πω ότι έχω πολύ μεγάλη διαφωνία σε αυτά ως ένας πολίτης. Έτσι, γιατί ξέρετε ότι πραγματικά θεωρώ ότι περνώντας την ενισχυμένη αλογική υποχρεούμαστε να έχουμε δικοματισμό. Κακά τα ψέματα. Θα σας πω. Που δεν είναι υπέρ των συνθέσεων και των συνεργασιών. Μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση κι εγώ, όχι δημοσιογραφική. Παρακαλώ. Προτιμάτε να έχετε ένα ενισχυμένο εκλογικό σύστημα ή να έχετε διάσπαση, πολυτεμαχισμό των κομμάτων τα οποία δεν μπορούν να δημιουργήσουν έναν ισχυρό κυβερνητικό πόλο? Διότι βλέπετε ότι το πολιτικό σύστημα και με ενιαίο ψηφοδέλτιο σου δίνει αυτή τη δυνατότητα, ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο βάσει προγραμματικών συμφωνιών και πολιτικών όπως είχαμε προτάξει πριν τις εκλογές. Όχι κυβερνητικού σχηματισμού μετά τις εκλογές. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει. Επειδή με ρωτάτε και θα σας απαντήσω για να σας ευχαριστήσω και για την παρουσία, θέλω να πω ότι ανεξάρτητα με το τι πίστευε ή πιστεύει ο καθένας. Και αυτό είναι απόλυτο δικαίωμά του. Τουλάχιστον από μένα ξέρετε τον τρόπο που σκέφτομαι και πόσο, να το πω έτσι, μου αρέσει να ακούω και διαφορετικά πράγματα. Έχει απαντήσει η ζωή. Αυτό σας λέω, ότι έχει απαντήσει η ζωή. Εκτός αν τις απαντήσεις της ζωής τις βλέπουμε με διαφορετικό μάτι. Είναι πολύ πιθανό. Πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ που ήταν στον έλεγχο. Να είστε καλά. Γεια σας. Πάμε τώρα να ολοκληρώσουμε την κουβέντα και με το κυβερνών κόμμα για να έχουν όλη φωνή.